Αυτά δεν είναι έξοδα, εντάξει. Αν πάνε ξένες γλώσσες, απαγορεύεται. Ο αγρότης πρέπει να είναι με σάπια δόντια και με τέτοιο. Όποιος έχει παιδιά και σπουδάζει, είναι καταραμένος τώρα. Λοιπόν, παιδιά, θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Τώρα, ακούστε ένα λεπτό. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Μια σημείωσή μου που έχω κάνει στην Αθήνα. Γράφω. Φορολογία, συντελεστής και προκαταβολή. Τι να συζητήσουμε. Από κάτω γράφω για το ασφαλιστικό ότι έχει τεράστιο άνοιγμα το ΙΚΑ. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή που θέλει να αλλάξει το ασφαλιστικό η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο λόγος. Επειδή έχει τεράστιο κενό το ΙΚΑ. Πάμε να μας κάνει ένα μπούγιο όλους. Καταλάβατε τι λέω. Δικηγόρος. Και γράφω από κάτω ότι γίνεται κατάργηση του αγροτικού κλάδου με δόλο. Γιατί εγώ να σας πω κάτι. Η άγνοια είναι άγνοια. Αλλά εδώ υπάρχει δόλος. Γιατί όταν μου λέει εμένα ο υπουργός ότι εγώ δεν δέχομαι να συζητήσω, θεωρώ ότι αυτό είναι το απόλυτο. Στα ίσα μου το είπε. Την προδομιά. Για να το. 5 Ιανουαρίου. Έρχονται. Και εκτός από αυτό που θα έχουμε προβλήματα συγκεκριμένα, έχουμε και διαπραγματεύσεις γύρω από τις επιδοτήσεις, οι οποίες θα μας ακολουθήσουν μετά άλλα 5 χρόνια. 4. Μέχρι το 2021 θα έχουμε το ίδιο θέμα μετά. Πάλι το ίδιο πρόβλημα. Ως περιοχή, έτσι, γιατί δεν μιλάω εγώ ως περιοχή μόνο σαν Αλμοπία, μιλάω σαν Κεντρική Μακεδονία. Ακόμα. Γιατί πάντοτε μια ζωή ήμασταν απ' έξω. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια δυνατότητα μεγάλη, έχουμε εκπροσώπηση στα κέντρα και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε απόλυτα αυτό, παιδιά. Απόλυτα. Ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε. Εγώ δεν λέω. Τώρα θα βγει η κυβέρνηση και θα πήρε, παιδιά, εμείς κάναμε διακομματική. Και δεν ήρθατε. Δεν ήρθαμε στη διακομματική, γιατί όταν έχουμε πόλεμο, δεν πυροβολάμε εμείς δίπλα μας. Απέναντι πυροβολάμε. Πώς εδώ μέσα τι είχαμε πει. Εγώ αυτό που είναι αυτό θα πω. Τώρα ο καθένας έχει τα συμπεράσματα. Και αυτοί το μάθαν και ανέβηκαν, Γιώργο. Και αυτοί για την ίδια δουλειά πήγανε, ρε Γιώργο. Εμείς λέει τα είπαμε πιο γνωστά. Ναι, εμείς τα είπαμε πιο γνωστά. Έρχεται ένας άλλος, παπάρας από εκεί πέρα που ήταν μέσα στο εδώ λέει μη φοράς, είναι λέει γραφείο. Σε μένα το λέει. Έτσι. Και συγκεκριμένα, όταν λέω μη ψηφίζεις, δεν εννοώ ούτε να ρίξεις την κυβέρνησή σου, ούτε να γίνεις ανεξάρτητος, ούτε τίποτα. Λέω να μην ψηφίσεις το νομοσχέδιο έτσι όπως είναι. Καθαρά πράγματα. Έτσι όπως είναι το νομοσχέδιο, είναι κακοποίηση του αγροτικού κλάδου. Τέλος. Θα χάσεις τα 20.000 ευρώ μετά. Εμένα δεν με αφορά αυτό, Γιάννη. Εμένα με αφορά το πάγγελμά μου. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι να καταλάβουν ότι όλα τα μέτρα που έχουν πάρθει από το 2005 και μετά ήταν εις βάρος των αγροτών όλα. Όλα εις βάρος των αγροτών ήταν. Κατακτή. Ανεξέλεγκτα παντού. Εκεί θα αναλάβει κυνηγητικό σύλλογος. Εκεί φωτά έπρεπε να το είχα πάρει πιο πρώτης καμπάνιας. Τα χωριές και όλα είναι μελετημένα. Από πέρυσι στο Γενάρη δεν έχουμε τρέξει ούτε ένα πρόγραμμα νέων αγροτών, ούτε μελέτες, τίποτα. Και τελευταία 9 πρώτες κάποιοι οι οποίοι πήραν τα χρήματα, ο Φώτας το ξέρει, ζητάνε τα χρήματα πίσω, παιδιά. Λες και πήραν τα εκατομμύρια, δεν ξέρω τι πήραν, 18.000 τα παιδιά, 17.000 και τους τα ζητάνε πίσω. Χρήματα τα οποία είναι από τις Ευρωπαϊκές Ένωσης και έχουν έρθει εδώ πέρα για να δώσουν μια πνοή στην περιοχή. Εγώ ξέρω περιπτώσεις που έχουν 7 παιδιά, στο λιγότερο 5 παιδιά. Και τους ζητάνε τα χρήματα πίσω. Και λέει ο Φώτας πήγε εκεί πέρα λίγο για να βοηθήσουν. Και... Μάθουσε. Έχω... Μάθουσε. Τι. Χρήστος. Ο Χρήστος είναι. Εσύ ψάχνεις να το δεις. Θέλω να σου πω, ναι παιδί μου, ότι δεν ξέρουν να δουλέψουν πλέον τα προγράμματα. Μιλάμε λες και έχουν έρθει από άλλο πλανήτη αυτοί. Τίποτα παιδιά. Ναι παιδιά. Αυτό δεν είναι όλοι καλή. Αυτό δεν είναι όλοι. Ένα Χριστούγεννα και ήμασταν όλοι ξεκριμένοι το ΩΣΤΕ, πάμε για Πάσχα και ακόμα το 90% του 10% της πράσινης, πράσινη άλλο, τα πράσινη λάδι που λέει και ο Γιώργος Προβάτης, κάτι έτσι παιδιά.